και στην τελευταία εφτάδα των πλακιδίων. Όλα καλά. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, σύντομα θα δείτε τις καταστάσεις που φτιάχνουμε για την προαιρετική πρακτική εξέταση. Είναι οι ώρες της επόμενης εβδομάδας και έχουμε πάρει και κάποιες ώρες από τη μεθεπόμενη εβδομάδα μέχρι και τη μεθεπόμενη Τετάρτη. Με ένα κενό, ας πούμε, της μεθεπόμενης Τρίτης. Θα δείτε τις ώρες. Θα συνδέσετε την ώρα που φαίνεται ο αριθμός μητρώου σας. Θα έχετε την κάμερά σας ανοιχτή, θα έχετε μαζί τη φοιτητική σας ταυτότητα και θα κάνουμε κάποια απλή ερώτηση και πάρα πολύ σύντομα θα παίρνετε το συνένα, το οποίο θα σας βοηθήσει στην εξέταση, την διαζώσεις γραπτή εξέταση, ούτως ώστε να απαντήσετε ένα θέμα λιγότερο από τα 10 θέματα που θα έχει διαζώσεις γραπτή εξέταση, να απαντήσετε τα 9. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να κάνουμε τη διαζώσεις γραπτή εξέταση. Σήμερα είδα τα αμφιθέατρα και γινόντουσαν οι κατατακτήριες εξετάσεις διαζώσεις. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι και εμείς μέσω των δηλώσεων που έχετε κάνει για το μάθημα την παθολογική ανατομική 1 μέσα στο σύστημα των σπουδών σας, τα αντίστοιχα άμκα μέσω του Υπουργείου θα πάνε στα φαρμακεία. Οπότε σε περίπτωση που μας ζητήσουν να έχετε τη βεβαίωση ότι έχετε κάνει την αυτοδοκιμασία για τον κορονοϊό, θα μαζί με την κόλλα σας θα έχετε προσεκόμενοι στο αμφιθέατρο και τη βεβαίωση με το αποτέλεσμα. Τώρα, όσα παιδιά, όπως είπαμε, είτε έχουν θετική τη δοκιμασία, την αυτοδοκιμασία, είτε έχουν ένα υποκείμενο νόσημα, είτε έχουν μόνιμη κατοικία εκτός Αθηνών και δεν μπορούν να προσέλθουν στην διαζώση, στην γραπτή εξέταση. Εκείνες τις ημέρες, γύρω δηλαδή στις 14 Ιουνίου, θα υπάρξουν και κάποιες ώρες για την δυνατότητα να γίνει μία τηλεεξέταση προφορικά. Για όσα παιδιά δεν μπορούν, για αυτούς τους λόγους που προανέφερα, να παρευρεθούν στην διαζώση γραπτή εξέταση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα περιστατικά μας. Εδώ, παιδιά, έχετε ένα ογκίδιο στο δέρμα, έτσι, βλέπουμε εδώ την επιδερμίδα, το πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο, με την κερατίνη του, εδώ, τα εξαρτήματα του δέρματος, βλέπουμε εδώ τριχοθυλάκια με τους παρακείμενούς τους σμιγματογόνους αδένες και βλέπουμε μία αλλίωση η οποία αναπτύσσεται, τουλάχιστον σε αυτή τη μικρή μεγέθυνση, αναπτύσσεται αποκλειστικά στο χώριο. Θα δούμε περί τίνος πρόκειται. Απλώς θα ήθελα, ξεκινώντας από την πολύ μικρή... Ορίστε, πώς είπατε. Ναι, θέλετε να μιλήσετε, να πείτε κάτι. Αν θέλετε, ενεργοποιήστε το μικρόφωνο σας, θα σας ακούσουν. Εκείνο που έλεγα είναι ότι μία αλλίωση, εντάξει, εδώ είναι μια σπύλο-μελανοκυταρική αλλίωση, αυτό θα το καταλάβουμε καλύτερα στις μεγαλύτερες μεγεθύνσεις. Επειδή βρισκόμαστε όμως στην μικρή μεγέθυνση, είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο που εκτιμάται από τη μικρή μεγέθυνση και μας βοηθάει στο να καταλάβουμε μια σπύλο-μελανοκυταρική αλλίωση, αν είναι καλοήθης, δηλαδή σπύλο-μελανοκυταρικός σπύλος, ή αν είναι κακοήθης, δηλαδή μελάνωμα. Θέλετε να μου πείτε ποια είναι αυτή η πολύ βασική μορφολογική έτσι, παράμετρος που εκτιμάται έτσι σε πολύ μικρή μεγέθυνση που μπορούμε να βλέπουμε έτσι ολόκληρη την αλλίωση, εν προκειμένου αναπτυσσόμενη βέβαια αποκλειστικά στο χώριο, όπως θα δούμε. Τα όρια βέβαια είναι πολύ σημαντικά εδώ πέρα για να δούμε αν έχει βγει επιγειών, γιατί και καλοήθης να είναι η αλλίωση και καλοήθης να είναι μπορεί να υποτροπιάσει τοπικά. Η οργάνωση σε φωλιές, εντάξει, σίγουρα φαίνεται και σε κάπως μεγαλύτερη μεγέθυνση. Η πολύ μικρή μεγέθυνση έχετε ακούσει έτσι από τα τηλεμαθήματα που έχετε παρακολουθήσει τι μας βοηθάει να καταλάβουμε σε μια σπυλομελανοκυταρική αλλίωση, που είναι κάτι που ίσως συμπληρώνει και την δερματοσκοπική εικόνα, έτσι, την κλινική εξέταση. Τι λέτε, φυσικά αν υπάρχει εξέλκωση, εντάξει, αυτό θα φανεί
Τα σπυλοκύτταρα ότι μικραίνουν σε μέγεθος, βέβαια, αλλά αυτό δεν μπορεί να το δείξει η πολύ μικρή μεγέθυνση. Η πολύ μικρή μεγέθυνση, παιδιά, είναι αυτό που δείχνει η πολύ μικρή μεγέθυνση. Για δείτε όλη την αλλίωση, όλη την αλλίωση, αν έχει τι, τι λέτε. Μια καλοήθης αλλίωση οφείλει να είναι τι σε σχέση με μια κακοήθη. Ναι, αν το πρότυπο είναι εξωφυτικό, εντάξει, μπορεί κάπως να προβάλλει, ε. Το περίγραμμα σίγουρα, αν και εδώ το περίγραμμα, παιδιά, δεν είναι τόσο καθησυχαστικό, γιατί ο κακοηθέστερος ίσως τύπος μελανόματος που είναι το οζόδες, έχει ένα αποστικού τύπου ομαλότατο όριο, έτσι μια παρυφή, που μας ξεγελάει πάρα πολύ και είναι κακοηθέστατο. Για να μην σας κουράζω, εκείνο το πράγμα που σε μία σπυλομελανοκυταρική αλλίωση μπορεί να εκτιμηθεί στην μικρή μεγέθυνση είναι η συμμετρία της αλλίωσης. Δηλαδή, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, παιδιά, τον σπυλομελανοκυταρικό πληθυσμό, θα τον καταλάβουμε παρακάτω γιατί είναι σπυλομελανοκυταρικός, μπορούμε να χαράξουμε ένα νοητό άξονα συμμετρίας και να διπλωθεί η μία αλλίωση το ένα μισό και να πέσει πάνω στο άλλο μισό. Εδώ βλέπετε ότι μπορούμε. Εδώ είναι, ας πούμε, το ένα άκρο πλαϊνό, εδώ είναι το άλλο, έχει εδώ ένα κεντρικό άξονα συμμετρίας. Οπότε αυτό συνηγορεί ότι η αλλίωση είναι καλοήθης. Φυσικά θα βάλουμε μεγαλύτερες μεγεθύνσεις και θα παρατηρήσουμε, όπως πολύ σωστά μου έχετε πει, όλες αυτές εδώ τις φωλίτσες των νεοπλασματικών κυττάρων, βλέπετε έτσι το πρότυπο, φυσικά είναι σε μία λάθος θέση, είναι μέσα στο χώριο, οπότε πολύ λογικό είναι να σκέφτεται κανένας αν αυτά τα πράγματα είναι διευθυντικά. Έτσι, το χώριο φυσιολογικά δεν έχει τέτοιες αθροίσεις κυταρικές μέσα, τα εξαρτήματα, τα τριχοθυλάκια, τους σμιγματογόνους αδένες, τα έχει, αλλά τέτοια κύτταρα δεν έχει. Άρα τι θα βάλω? Θα δούμε αν έχουν και κάποιο στοιχείο ατυπίας ή αν τα κύτταρα είναι περισσότερο ομοιόμορφα. Εδώ σίγουρα αυτό που κυριαρχεί είναι η αίσθηση της ομοιομορφίας σε ό,τι αφορά τους πυρήνες των νεοπλασματικών κυττάρων, οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο καλοήθειας. Επίσης, για να καταλάβουμε λίγο τώρα τι προελεύσεως είναι αυτά τα κύτταρα, θα ψάξουμε λιγάκι μήπως βρούμε κάποια στοιχεία διαφοροποίησης κάπου που να μας προσανατολίσουν προς την προέλευση αυτών των κυττάρων, και εδώ θα χρησιμοποιήσουμε ίσως μεγαλύτερες μεγεθύνσεις για να μπορέσουν να μας το δείξουν αυτό το στοιχείο τουλάχιστον εδώ στο συγκεκριμένο σπύλο. Ποιο λέτε, παιδιά, να είναι εδώ ένα στοιχείο διαφοροποίησης? Προσέξτε εδώ τα νεοπλασματικά κύτταρα, είμαστε πια σε μεγάλη μεγέθυνση και υπάρχει έτσι ένα έβριμα το οποίο μπορούμε να το καταλάβουμε ακριβώς, πάρα πολύ σωστά. Είναι, παιδιά, κοκκία μελανίνης, έτσι, με ένα λεπτό πρότυπο, λεπτά κοκκία μελανίνης, όχι αδρά, όπως συνήθως είναι στα μελανοφάγα ιστιοκύτταρα που μπορεί να βρίσκονται στο χώριο και να φαγοκυταρώνουν τη μελανίνη. Εδώ είναι στα ίδια τα νεοπλασματικά κύτταρα μια λεπτοκοκώδης χρωστική, έτσι, η οποία φυσικά εν προκειμένου είναι μελανίνη, οπότε καταλαβαίνει ότι αφού τα νεοπλασματικά κύτταρα έχουν μελανίνη, είναι σπυλομελανοκυταρικής αρχής η αλλίωση και πρέπει να καταλάβουμε αν θα την πούμε σπυλομελανοκυταρικό σπύλο ή μελάνωμα. Άρα, υπερκαλοήθειας. Έχουμε τη συμμετρία, την απουσία της ατυπίας της πυρηνικής, έτσι, την ομοιομορφία δηλαδή του σπυλομελανοκυταρικού πληθυσμού και κάτι άλλο, όπως βλέπουμε την αλλίωση, παιδιά, εδώ στις βαθύτερες μοίρες, δείτε έτσι πόσο πιο πυκνά διατασσόμενα είναι τα κύτταρα στις πιο ψηλές μοίρες του χωρίου, γιατί η συγκεκριμένη αλλίωση είναι αμυγός ενδοδερμική, είναι αποκλειστικά μέσα στο χώριο. Δεν έχει στοιχείο συνδεσμικό, δεν έχει στοιχείο δηλαδή μέσα στην επιδερμίδα. Αυτά εδώ που σας δείχνω τι είναι?
έτσι, τα οποία είναι διάσπαρτα κατά μήκος εδώ της βασικής κυβάδας της επιδερμίδας. Αυτά τι είναι? Δείτε τα λιγάκι, τα μελανοκύτταρα, τα φυσιολογικά μελανοκύτταρα, έτσι, που βρίσκονται ανάμεσα στα βασικά κύτταρα της επιδερμίδας και ανάλογα πόσο μελαχρινός είναι κανείς, είναι περισσότερα ή λιγότερα, ξέρω εγώ, κάθε 5 βασικά κύτταρα, ένα μελανοκύτταρο. Αυτά λοιπόν δεν ανήκουν, δεν κάνουν μπαλίτσες, για να τα θεωρήσουμε ότι είναι συνδεσμικό στοιχείο του σπήλου και να πούμε είναι σύνθετος ο σπήλος και συνδεσμικός και χωριακός. Εδώ όλα τα σπυλομελανοκύτταρα έχουν μεταναστεύσει στο χώριο, και λέω μεταναστεύσει και όχι διηθήσει, γιατί πρόκειται για καλοήθη αλλίωση, έτσι. Είναι σπήλος, σπυλομελανοκυταρικό σπήλος, δεν είναι μελάνωμα. Και όπως τα βλέπετε, παιδιά, εδώ στις πιο επιφανειακές μοίρες του χωρίου, όπως πηγαίνουμε έτσι στις πιο βαθιές μοίρες, τα βλέπετε λιγάκι, γίνονται έτσι πιο μικρά, πιο δυσδιάκριτα τα σπυλοκύτταρα. Αυτό δεν βρίσκουμε ποτέ μητώσεις έτσι στη βαθύτερη μοίρα ενός σπυλομελανοκυταρικού σπύλου. Έχουν λοιπόν μια τάση έτσι ορίμανσης να αποκτούν κάπως έτσι κυταρόπλασμα, οπότε να μην προβάλλει τόσο πολύ ο πυρήνας, σαν να μικραίνει κάπως το κύτταρο, δηλαδή δεν είναι τόσο εμφανή τα πυρηνικά χαρακτηριστικά όπως όσο είναι εδώ. Κοιτάξτε εδώ αυτούς τους πυρήνες, εντάξει, είπαμε είναι ομοιόμορφοι πυρήνες, είναι ένα στοιχείο εναντίον της ατυπίας, αλλά δεν πάβει να είναι έτσι μια αλλίωση η οποία είναι αρκούντος κυταροβρυθής. Όπως πηγαίνουμε όμως, όπως πηγαίνουμε βαθιά, σου δίνει μια τάση, μια αίσθηση ότι είναι κάπως πιο μικρά τα κύτταρα που είναι πιο βαθιά, έτσι. Δηλαδή δείτε τα στη μικρή μεγέθυνση πόσο πιο εύκολα τα ξεχωρίζουμε εδώ που είναι οι ανώτερες μοίρες του χωρίου και πόσο πιο δυσδιάκριτα είναι κατά κάποιο τρόπο εδώ στις βαθύτερες μοίρες. Οπότε όλα αυτά συνηγορούν για ένα σπυλομελανοκυταρικό σπήλο. Βλέπουμε τα όρια, εδώ είναι το εντοβάθι όριο, αυτή είναι η υδροτοπική αδένες, δεν φτάνουν τα σπυλοκύτταρα ούτε στο εντοβάθι όριο, ούτε στα πλάγια όρια. Εδώ είναι το εντοβάθι, εδώ είναι το ένα πλάγιο. Εντάξει, να, ο σπήλος είναι εδώ, το πλάγιο όριο είναι εδώ. Έτσι. Και το άλλο πλάγιο, να το δούμε και αυτό, ωραίο, καθαρό και αυτό, με ένα τριχοθυλάκιο, το σμιγματογόνο αδένα. Να δούμε αν έχει τίποτα, να το ψάξουμε λιγάκι. Εδώ το χώριο, εδώ το χώριο είναι καθαρό, έτσι, δείτε το κολαγόνο, μαζί με τα εξαρτήματα. Όσο προχωράω κεντρικότερα, βρίσκω τα σπυλοκύτταρα. Εντάξει, βρίσκω τα νεοπλασματικά κύτταρα. Αυτός λοιπόν ήταν ο καλοήθης, ο σπυλομελανοκυταρικός σπύλος. Και να περάσουμε τώρα και σε μια αλλίωση που είναι της επιδερμίδας και σχετίζεται και αυτή έτσι με ηλιοεκτιθέμενη περιοχή. Θα ήθελα να τη δούμε καλά, την αλλίωση αυτή, να καταλάβουμε λίγο έτσι το βασικό της γνώρισμα. Θα το δούμε, παιδιά, σε σχέση με την φυσιολογική, με τη φυσιολογική επιδερμίδα. Δηλαδή, τι εννοώ? Να πάμε εδώ σε μια θεσούλα που να έχει και φυσιολογική επιδερμίδα και να καταλάβουμε τη διαφορά. Δηλαδή, θα ήθελα να δείτε εδώ τη φυσιολογική επιδερμίδα, τη μορφολογία της από τη βασική στιβάδα μέχρι τις ανώτερες και την κερατίνη στιβάδα. Δείτε βέβαια την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και συμπεριόδους με αυτήν εδώ τη βασίφυλη εκφύλιση που έχει το χώριο, την ελάστωση δηλαδή, φαίνεται ότι είναι ένα δέρμα γερασμένο κατά κάποιο τρόπο, επηρεασμένο από την ηλιακή ακτινοβολία. Και κοιτάξτε εδώ βασικά τη διαφορά. Για κοιτάξτε, δείτε εδώ την επιδερμίδα πώς είναι, τη μορφολογία. Μετά θα πάμε εδώ ψηλά, θα το δούμε μετά αυτό. Και δείτε την πώς ήταν και πριν. Ποιο λέτε, ποιο είναι η βασική διαφορά? Σε αυτήν εδώ τη θέση, που είναι ακόμα η επιδερμίδα φυσιολογική, δείτε εδώ, παιδιά, το μέγεθος των κυττάρων της βασικής στιβάδας. Δείτε εδώ τα κερατινοκύτταρα, τα κύτταρα της αγκαθωτής στιβάδας, έτσι, τους πυρήνες τους, το κυταροπλασμά τους.
και δείτε συγκριτικά και αυτήν εδώ την παρακείμενη θέση. Τι λέτε, ποια είναι η διαφορά, τι είναι αυτά εδώ? Σίγουρα η κερατίνη είναι πιο ψηλά, θα τη δούμε αυτή, αλλά κυρίως εδώ τι έχει. Που, προσέξτε πώς είναι το φυσιολογικό εδώ, δείτε το παιδιά, έτσι. Αυτή η παιδιά είναι που λέτε, είναι η ατυπία. Βλέπετε εδώ που έχει πιο βαθυχρωματικά κύτταρα σε μεγάλο πάχος, αρκετά πέραν της βασικής στιβάδας. Γιατί τα έχει? Γιατί αυτό είναι μια δυσπλασία. Δηλαδή δεν οριμάζουν τα κερατινοκύτταρα όπως οριμάζουν εδώ. Δείτε πώς είναι εδώ τα κερατινοκύτταρα. Εδώ είναι τα βασικά. Έτσι. Εντάξει, μερικά έχουν έτσι και μια καινοτοποίωση λόγω του γλυκογόνου είναι αυτό. Και εδώ είναι τα κύτταρα έτσι που έχουν το κυταρόπλασμα και είναι προς. Αντίθετα, εδώ είναι η δυσπλαστική περιοχή όπου βλέπετε ότι υπάρχουν έτσι άωρα κύτταρα, τα οποία θα καταλαβαίνουμε εμείς ότι είναι άωρα γιατί από τους πυρήνες τους που είναι αρκετά έτσι διακριτοί. Τα βλέπετε? Και βέβαια υπάρχει κάποια ορίμανση, εδώ οριμάζουν, αλλά σίγουρα ένα μεγάλο μέρος της επιδερμίδας καταλαμβάνεται από αυτά τα βασίφυλλα, όπως λέτε πάρα πολύ σωστά, τα βασίφυλλα κύτταρα που είναι η κυταρική δυσπλασία, που είναι μια, δείχνει ένα κακόηθες δυναμικό που έχουν αυτά τα κύτταρα και είναι εκ των όνου κάνευ για την διάγνωση της ηλιακής κεράτωσης ή αλλιώς ακτινικής κεράτωσης. Και φυσικά ένα άλλο πάρα πολύ χρήσιμο γνώρισμα είναι, αν παρακολουθήσουμε εδώ πια και το παχύ στρώμα που είναι πάνω από την επιδερμίδα, δείτε εδώ πάλι η δυσπλασία, η οποία εδώ είναι φανερή και μάλλον σε ατροφική επιδερμίδα, αλλά αντίθετα υπάρχει ένα πολύ παχύ στρώμα φωλίδων από πάνω. Εδώ πέρα παρατηρείτε ότι μέσα τους οι φωλίδες έχουν πυρήνες, άρα μιλάμε για την παρακεράτωση, πάρα πολύ σωστά, από αυτή τη μεριά και από αυτή τη μεριά, και ανάμεσα υπάρχουν και σκέτες φωλίδες χωρίς πυρήνες, οπότε μιλάμε για την υπερκεράτωση. Εναλλαγή λοιπόν παρακεράτωσης με υπερκεράτωση και κυταρική δυσπλασία είναι τα πιο βασικά διαγνωστικά σημάδια, σημεία της ηλιακής ή ακτινικής κεράτωσης. Φυσικά υπάρχουν και κάποια βοηθητικά ελάσσονα, όπως είναι εδώ ας πούμε στο χώριο, τι είναι αυτά. Που ουσιαστικά αντιδρούν σε αυτό που γίνεται μέσα εδώ στη κυταρική δυσπλασία. Είναι κάποιες λεμφοκυταρικές αθρήσεις. Πάρα πολύ σωστά. Είναι και αυτό ένα στοιχείο, όπως ένα άλλο στοιχείο είναι και η, είπαμε, η επίδραση των της ηλιακής ακτινοβολίας που δίνει αυτήν εδώ τη βασίφυλλη εκφύλιση στο χώριο. Δείτε πάλι, όμως εδώ πάνω είναι φυσιολογική η επιδερμίδα. Φυσιολογική η επιδερμίδα. Εντάξει, ίσως να έχει λίγο παχιά ορθοκεράτωση, έτσι, κερατίνη. Αντίθετα, δείτε την άλλη περιοχή, πόσο ξεχωρίζει, το βλέπετε έτσι, τα βασίφυλλα, πόσο πιο βασίφυλλο είναι αυτό το επιθύλιο της επιδερμίδας. Γιατί είναι βασίφυλλο? Γιατί έχει την κυταρική δυσπλασία. Την κυταρική δυσπλασία. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το πλακάκι της ακτινικής κεράτωσης, που ουσιαστικά είναι μια ακανθοκυταρική έτσι εξεργασία που πάει για καρκίνωμα εν το γενάσθε. Εντάξει, και φυσικά πρέπει να το μελετάμε, μήπως σε κάποιες θέσεις έχουν φύγει κάποια κύτταρα και αρχίζουν και μπαίνουν μέσα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως είναι αυτή εδώ, που είναι περιοχές έτσι φλεγμονής. Κοιτάμε λίγο το όριο, μήπως ξεφεύγουν άτυπα κύτταρα και κάνουν κάποιο είδους μικροδιήθηση, έτσι. Αλλά ουσιαστικά είναι μια προδιήθητική αλλίωση, οπότε εφόσον έχει εξαιρεθεί πλήρως και επιδιώνει στον, δεν μας απασχολεί. Να, δείτε εδώ, έχουμε βάψει εδώ πέρα, βλέπετε το όριο, το έχουμε βάψει με το μελάνι, εδώ είναι το βάθιο όριο, το υποδόριο. Το υποδόριο λοιπόν σωστό είναι εδώ. Το έχουμε βάψει, φυσικά εντάξει, εδώ δεν υπάρχει καν διήθηση, έτσι, δεν τίθεται θέμα να μετρήσω απόσταση κτλ. Γιατί είναι μια αλλίωση η οποία
ακόμα ενδοεπιδερμιδική, ενδοεπιθυλιακή. Έτσι. Αυτή λοιπόν είναι η ηλιακή, η ακτινική κεράκτη. Θα προσπαθήσω, θα το φορέσουμε τώρα, παιδιά, σε έναν όγκο του κεντρικού νευρικού συστήματος βαρύτατης προγνώσεως, που έχει γίνει εδώ μία βιοψία τμηματική, γιατί έτσι όπως αγκαλιάζει τον εγκέφαλο είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγουν ολόκληρα, βάσει όμως του ιστού που έχουμε και των πιθανών, του πιθανού μοριακού ελέγχου που θα κάνουμε, ίσως θα μπορέσει να δοθεί μια αποτελεσματική θεραπεία πέραν της ακτινοβόλησης που θα προσπαθήσει να περιορίσει την ανάπτυξη αυτού του κακοϊθέστατου νεοπλάσματος. Μιλάμε λοιπόν για όγκο του κεντρικού νευρικού συστήματος, που πρώτα πρέπει να ξεχωρίσουμε στο πλακάκι μας αυτήν εδώ την περιοχή. Τη βλέπουμε. Μήπως θέλετε να μου περιγράψετε από τις γνώσεις που έχετε από την ιστολογία τι περιοχή είναι αυτή εδώ. Για δείτε την. Δεν πρόκειται εδώ για την νεοπλασματική περιοχή. Οφείλουμε να την ξεχωρίσουμε, έτσι. Τι είναι αυτά τα κύτταρα εδώ πέρα. Για κοιτάξτε. Κάποια που είναι έτσι με αυτή τη μορφολογία και άλλα, κάποια άλλα σκόρπια έτσι κυταράκια δίπλα τους. Τι είναι αυτό που δείχνουμε εδώ, παιδιά? Τι λέτε από την ιστολογία σας, τι θυμάστε ότι είναι αυτό? Για ανακαλέστε έτσι αυτή τη δομή, τι ιστός είναι αυτός? Βεβαίως, είναι ο εγκεφαλικός φλοιός με τους νευρώνες, έτσι τους νευρώνες και τα άλλα τα κύτταρα πώς τα λέμε? Τα δίπλα από τους νευρώνες, πολύ σωστά. Τα άλλα κύτταρα πώς λέγονται, παιδιά? Αυτά που είναι δίπλα από τους νευρώνες, είναι διάφορες κατηγορίες, πώς λέγονται? Τα άλλα κυταράκια, αυτά εδώ, τα βεβαίως, είναι τα κύτταρα της γλίας. Να λοιπόν μια περιοχή η οποία εντάξει ίσως να έχει μια αντιδραστική γλίωση, πάντως δεν έχει κακοήθεια σε αντιδιαστολή με άλλες περιοχές όπως είναι εδώ, όπου παρατηρούμε έτσι έναν αρκετά κυταροβρυθή ιστό, τον βλέπουμε εδώ, με κύτταρα τα οποία οι πυρήνες τους δεν πολύ μοιάζουν μεταξύ τους. Δείτε εδώ σχήματα πυρήνων, έτσι, εξού και όρος, πολύμορφο γλιοβλάστομα, έτσι ένα επιθετικότατο νεόπλασμα της υψηλότερης κακοήθειας. Το βλέπουμε εδώ, έναν αρκετά κυταροβρυθή ιστό, και κατά περιοχές βλέπουμε έτσι και μια, θα το δούμε και καλύτερα, μια μικροακιακή υπερπλασία που σχετίζεται με τα κακοήθη κύτταρα. Για να βρούμε, παιδιά, να μελετήσουμε και αυτή την περιοχή. Εδώ πέρα. Για να το δούμε. Ναι. Για να κοιτάξουμε εδώ πέρα, παιδιά, σε μεγαλύτερη μεγέθυνση. Έτσι, τι παρατηρούμε εδώ? Τι παρατηρούμε? Βλέπουμε τα κύτταρα, τα κακοήθη. Βλέπετε τον πυρηνικό τους πλειομορφισμό. Δείτε τα σχήματα, πώς διαφέρουν. Και όλα αυτά εδώ πέρα, τα οποία έχουν, φαίνονται έτσι κάπως υπερπλαστικά, όλα αυτά εδώ, τι είναι? Έτσι, η μικροαγκιακή υπερπλασία. Μάλιστα. Τη βλέπουμε λοιπόν εδώ, μέσα στο ίδιο το νεόπλασμα. Και φυσικά μελετάμε όλη την έκταση του βιοπτικού υλικού που έχουμε βάλει στο πλακάκι μας. Να δούμε και μία περιοχή, όπως φαίνεται εδώ, μέσα στον ίδιο τον ιστό των κακοήθων κυτάρων. Δείτε εδώ, παιδιά, αυτή την περιοχή υψηλής κακοήθειας, βέβαια, γλίωμα, βεβαίως από την τέρα. Σου και γλιοβλάστομα, έτσι. Για κοιτάξτε λίγο εδώ, μέσα στον κυταρικό πληθυσμό, μέσα στον κυταρικό πληθυσμό, αυτήν εδώ την περιοχή, την υφή της κατά κάποιο τρόπο, κάποια κυταράκια που έχουν έτσι συσσωρευτεί εδώ, που έχουν έρθει εδώ σε αυτή την περιοχή, κοιτάξτε τα, για κοιτάξτε τα λίγο, τα κύτταρα αυτά. Η περιοχή λέτε να είναι αυτή εδώ μέσα
στο ίδιο έτσι το παρένχημα του κακοήθους νεοπλασματικού πληθυσμού. Ναι, και εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για μια περιοχή νέκρωσης, η οποία νέκρωση εφόσον απαντά μέσα σε ένα κακόηθες νεοπλασμα, τι μορφής είναι αυτή η νέκρωση, παιδιά? Είναι, ναι, είναι, καταλαβαίνω που μου λέτε το ρευστοποιώ, αλλά προσέξτε να δείτε, εδώ δεν είναι νέκρωση από οξία ισχυμία των εγκεφαλικών κυττάρων, όπως συμβαίνει ας πούμε σε ένα θρομβοεμβολικό αγκιακό επεισόδιο. Εδώ, παιδιά, είναι νέκρωση μέσα σε νεοπλασματικά κύτταρα. Οπότε η νέκρωση που παρατηρείται μέσα σε νεοπλασματικά κακοήθη προφανώς κύτταρα είναι αυτής της μορφής που μου γράψατε τώρα, είναι δηλαδή πυκτική. Πυκτική η νέκρωση, έτσι. Ενώ, όπως πολύ σωστά σκεφτήκατε στην αρχή, η νέκρωση αυτών καθ' αυτών των εγκεφαλικών κυττάρων, των φυσιολογικών όμως, όχι των κακοήθων, είναι ρευστοποιός. Στην προκειμένη περίπτωση όμως έχουμε νέκρωση μέσα σε κακόηθες νεόπλασμα. Οπότε ο τύπος είναι πυκτική. Πυκτική νέκρωση, έτσι. Και προφανώς έχουν εδώ πέρα μαζευτεί και κάποια, έτσι όπως μου φαίνονται εδώ, ότι είναι σαν ουδετερόφυλλα, τα βλέπετε. Κάποια κυταράκια εδώ μέσα στην έκρωση με τους πυρήνες. Νομίζω μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Για δείτε τα. Δείτε τα κυταράκια με τους λογωτούς πυρήνες, τα ουδετερόφυλλα. Εδώ πέρα. Αυτό λοιπόν ήταν το πολύμορφο γλιοβλάστο. Θα δούμε τώρα όμως έναν άλλο ενδοκρανιατό όχο. Αντίθετα με το πολύμορφο γλιοβλάστομο, συχνά έχει πολύ χαμηλή κακοήθεια, έτσι, ή μπορεί να θεωρηθεί υπό κάποιες συνθήκες και καλοήθους συμπεριφοράς. Εγώ βασικά θα ήθελα πρώτα να προσανατολιστούμε λίγο, παιδιά, για να δούμε ένα πρότυπο ανάπτυξης, το οποίο αφενός δεν το κάνουν εδώ κάποιες δομές που θα αντιστοιχούσαν λίγο πολύ σε φυσιολογικές. Για δείτε το, τι πρότυπο είναι αυτό. Πώς θα το περιγράφατε, παιδιά, αυτό το πρότυπο διάταξης των κυττάρων αυτών? Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτά, έτσι. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτά είναι νεοπλασματικά. Απλώς θέλω να δούμε την αρχιτεκτονική, πάρα πολύ σωστά. Είναι όπως τη λέτε ακριβώς, μπράβο. Είναι έτσι κάτι στρόβιλη αυτή, κάτι στρόβιλη. Πολύ ωραία. Δείτε λοιπόν τώρα το άλλο, τον άλλο πληθυσμό. Τον άλλο πληθυσμό που κι αυτός, για να τον δούμε έτσι να καταλάβουμε, δείτε πώς είναι το πρότυπο αυτό το οποίο περιγράψατε πάρα πολύ σωστά, έτσι, το στροβιλώδες, έτσι, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Και μετά να δούμε το ίδιο το νεόπλασμα τι πρότυπο κάνει. Για να δούμε το ίδιο το νεόπλασμα. Να πάμε κάπου δηλαδή που να έχει πολλά κύτταρα και να καταλάβουμε ότι είναι το νεόπλασμα. Για να το δούμε λοιπόν και αυτό. Τι βλέπετε εδώ? Δεν κάνει και εδώ να μιμείτε αυτό το πρότυπο, το στροβιλώδες. Είναι και εδώ λοιπόν σαν να κάνει στροβίλους, έτσι. Τώρα, τέτοια στροβιλοειδή διάταξη φυσιολογικά, έτσι ενδοκρανιακά, και στο νεόπλασμα όπως το είδατε, αλλά και στο κάπως έτσι φυσιολογικό αντίστοιχο. Να, δείτε το πάλι εδώ, έτσι, χωρίς να έχει τα κύτταρα εδώ του νεοπλάσματος, παραδίπλα το ίδιο το νεόπλασμα να προσπαθεί να το κάνει. Αυτό ποιο πρότυπο είναι, παιδιά, τι λέτε? Ποιος ιστός εκεί διατάσσεται φυσιολογικά σε τέτοιο πρότυπο που το κάνει έτσι και το νεόπλασμα, το αντίστοιχο νεόπλασμα, το οποίο φυσικά είναι σε πολύ καλή έτσι κατά κάποιο τρόπο μίμηση του φυσιολογικού προτύπου. Οπότε είναι ακριβώς, είναι τα μηνυγκοθήλια αυτά, έτσι, τα μηνυγκοθήλια. Γιατί αυτός εδώ ο όγκος, ο ενδοκρανιακός, είναι ένα μηνυγκίωμα. Ένα μηνυγκίωμα. Πολύ συχνά στο μηνυγκίωμα παρατηρούνται και αυτές εδώ οι στρογγυλές, έτσι, εναποθέσεις αυτού του υλικού, έτσι, που είναι κάπως βασίφυλλο υλικό. Πράγματι, είναι στα ψαμώδη σωμάτια, οι μικροασβεστώσεις, τις οποίες βλέπουμε, και όταν αυθονούν μπορεί να δώσουν έτσι και ένα αντίστοιχο όνομα στην ποικιλία του νεοπλάσματος. Αλλά ας μείνουμε λίγο σε αυτά καθεαυτά, τα νεοπλασματικά κύτταρα, για να σχολιάσουμε λίγο
και ένα άλλο στοιχείο τους. Καταθέσεις, παιδιά, εκτός από τους στροβίλους, εκτός από τους στροβίλους, φαίνεται σαν να είναι κάποιες περιοχές. Για να ψάξουμε λίγο έτσι. Να, δείτε για παράδειγμα εδώ. Να βάλω λίγο. Έτσι. Εδώ πέρα. Να βάλω αυτή την περιοχή. Να, αυτή είναι εδώ, κατά κάποιο τρόπο, την περιοχή. Για δείτε τι εδώ πέρα. Ξεχωρίζεται τα όρια μεταξύ των κυττάρων. Εντάξει, εδώ σε αυτή την περιοχή φαίνεται που έχει λίγο έτσι και το πρότυπο το στροβιλώδες. Εδώ σε αυτή την περιοχή τι πρότυπο να είναι αυτό. Ναι, τα κύτταρα πολύ σωστά. Τα λεσυνάδελφα έχουν έτσι ατρακτόμορφη μορφολογία, θυμίζουν εινοβλάστες. Αλλά είναι τα μηνυκοθήλια, όπως είπαμε, έτσι. Αυτά εδώ πέρα τα κύτταρα που δεν φαίνεται έτσι, που τελειώνει το ένα, που αρχίζει το άλλο και ουσιαστικά είναι σαν να βλέπεις πυρήνες να κολυμπάνε μέσα σε μια διάμεση ουσία. Έτσι, πάρα πολύ σωστά. Μπράβο, αυτό είναι το συγκυτιακό, το συγκυτιακό πρότυπο, έτσι, το οποίο είναι ένα από τα πρότυπα που ακολουθεί το μηνυκίωμα και επίσης θα πρέπει να ψάξουμε κατά περιοχές και τους πυρήνες των μηνυκοθηλιακών κυττάρων για να κοιτάξουμε μήπως οι πυρήνες αυτοί έχουν κάποια πυρηνικά ψευδοέγκλειστα, έτσι. Ψευδοέγκλειστα, δηλαδή οι πυρήνες να έχουν κάποιους χαρακτήρες να διαβγάζουν κατά κάποιο τρόπο, έτσι, κατά περιοχές να μας δίνουν την αίσθηση ενός εγκλείστου. Ενός εγκλείστου, έτσι. Δείτε λίγο έτσι μια σαν διάβγαση που κάνουν, ε? Δείτε παιδιά εδώ. Έτσι. Τα πυρηνικά επίσης λοιπόν ψευδοέγκλειστα. Ψευδοέγκλειστα. Είδαμε λοιπόν το πρότυπο που διατάσσονται τα μηνυκοθήλια, έτσι. Γενικά αυτή την αρχιτεκτονική, κάπως έτσι σε μικρή μεγέθυνση, έτσι μια λοβιώδη αρχιτεκτονική που έχει το νεόπλασμα. Το οποίο φυσικά είναι χαμηλού βαθμού κακοήθειας, έτσι. Το είδαμε πόσο κοντά πλησιάζει. Να το άλλο εδώ, μέσα στο νεόπλασμα, μέσα στο νεόπλασμα ένα πάλι ψαμώδες, έτσι, ένα ψαμώδες σωμάτιο, το βλέπετε εδώ παιδιά, εντάξει. Και το πρότυπο, το χαρακτηριστικό των μηνυκοθηλίων, έτσι, μάλιστα. Εδώ ακόμα πιο εμφανές, έτσι, θυμίζει και τη φυσιολογική μήνυγκα, εδώ είναι το στοιχείο του νεοπλάσματος. Φυσικά το καταλαβαίνετε από την μεγαλύτερη έτσι κυταροβρύθια, την πιο προβάλλουσα πυρηνική έτσι παρουσία. Το μηνυκίωμα. Θα προχωρήσουμε τώρα σε δύο πλακάκια που βλέπω είναι από το γυναικολογικό σύστημα. Παρ' όλα αυτά εμείς θα τα δούμε από πλευράς γενικής παθολογικής ανατομικής. Το ένα είναι βιοψίες από την περιοχή του τραχύλου της μήτρας, έτσι. Οπότε βλέπουμε παιδιά εδώ, να ξεχωρίσουμε πρώτα απ' όλα, το είδος του επιθυλιακού ιστού που έχει η περιοχή, γιατί φυσιολογικά ο τράχυλος της μήτρας έχει δύο είδη επιθυλιακού ιστού. Το ένα είναι αυτό, για αναγνωρίστε με, αυτό εδώ το επιθύλιο. Τι είδους επιθύλιο είναι αυτό, παιδιά? Βεβαίως πολύ στιβοπλακώδες. Εδώ είναι λίγο τα βασικά και παραβασικά κύτταρα. Εδώ τα βλέπετε ότι οριμάζουν. Αυτό είναι μια θηλίτσα που έχει κοπεί εγκαρσίες. Αγνοήστε την. Εντάξει, κερατίνη δεν βλέπω επάνω. Εντάξει, γιατί είναι βλενογονικό το επιθύλιο. Δεν είναι επιδερμίδα. Για να δούμε ένα άλλο είδος επιθυλίου που υπάρχει. Για να δούμε αυτού του είδους το επιθύλιο, να μου το αναγνωρίσετε και αυτό. Τι είδους επιθύλιο είναι αυτό, παιδιά? Δείτε τι δομές φτιάχνει. Βεβαίως είναι αδενικό. Μα πάνω είχε ακανθώδες επιθύλιο, πλακώδες δηλαδή, κάτω είχε αδενικό. Άρα το πάνω επιθύλιο τι είναι, τι προσαρμοστική αντίδραση έχει εμφανίσει, αφού κάτω βλέπουμε αδενικό και πάνω βλέπουμε ακανθώδες, πλακώδες, βεβαίως. Είναι μεταπλαστικό λοιπόν το πλακώδες. Ωραία. Αυτό σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των φυσιολογικών στοιχείων.
Εντάξει, μέσα στο χώρο φυσικά υπάρχουν και αυτές εδώ οι δομές, τις βλέπουμε. Τις δομές αυτές, παιδιά. Αυτές τι είναι, τι δομούλες είναι αυτές μέσα στο χώριο του Βλενογόνου. Πώς θα τις ταυτοποιούσατε αυτές εδώ τις δομές? Βεβαίως είναι αγκία. Ακριβώς. Αυλοειδείς δομές δεν έχουν καλοσχηματισμένη επένδυση. Είναι αγκία αυτά. Σκρούμπια μετρήματος. Και για να πάμε να δούμε τώρα που είναι η παθολογία. Λοιπόν, θα δούμε τώρα, παιδιά, εδώ το εξής. Θα συγκρίνουμε το ακαρθώδες επιθήλιο σε αυτά εδώ τα πεδία. Και θα σκεφτούμε ανάλογα με το όπως σκεφτήκαμε στην περίπτωση που είδαμε την ακτινική κράτωση στην επιδερμίδα. Και εδώ πλακώδες επιθήλιο έχουμε, πολύστιβο, αλλά βλενογονικό. Για κοιτάξτε, αυτό εδώ το επιθήλιο που βλέπουμε, αυτό το επιθήλιο εδώ, και κοιτάξτε και αυτό. Να μου πείτε τη διαφορά. Ποιο είναι το πάσχον, αυτό που βλέπουμε εδώ προς τα δεξιά? Όχι, όπως το περιγράφεται πάρα πολύ σωστά. Διότι εδώ πέρα βλέπετε ότι σου δίνει την αίσθηση της βασιφιλίας. Δηλαδή βλέπουμε πυρήνες αρκετά ευδιάκριτους σε πολύ ψηλές περιοχές του πολυστίβου ακαρθώδους επιθελίου. Ενώ εδώ που υπάρχει ορίμανση φυσιολογική, βλέπετε ότι οι πυρήνες όποτε διακρίνονται εδώ στις ανώτερες στιβάδες του ακαρθώδους επιθηλίου, τα κερατινοκύτταρα δηλαδή αυτά επιφανειακά, είναι κυρίως μόνο κυταρόπλασμα, το οποίο καμιά φορά βέβαια έχει έτσι μια καινοτοποιώδη εμφάνιση λόγω γλυκογόνου. Εντάξει, δεν έχει και κάποια στοιχεία τυπίας να πιθανολογήσουμε ότι μπορεί να έχει HPV. Για να το μελετήσουμε λίγο πιο καλά και αυτό το επιθήλιο, γιατί όταν βλέπουμε, παιδιά, το επιθήλιο να είναι έτσι καινοτοποιώδες, όπως το βλέπουμε εδώ, το βλέπετε, και κυρίως όταν οι πυρήνες είναι κάπως έτσι ρυκνωμένοι, μπορούμε να πιθανολογήσουμε ότι και εδώ είναι μία δυσπλαστική περιοχή σχετιζόμενη προφανώς με λίμωξη από τον ιό του ανθρώπινου θηλώματος, τον HPV. Αλλά εδώ πέρα, αυτή εδώ η περιοχή, αν δεχθούμε ότι αυτά εδώ είναι κιλοκύτταρα ως επί HPV λίμωξης, ως επί λίμωξης δηλαδή από τον ιό του ανθρώπινου θηλώματος, τότε αυτή εδώ η δυσπλαστική περιοχή σε σχέση με την άλλη, με τούτη εδώ, βλέπετε εδώ πόσο πιο μεγάλη είναι η ατυπία και σε πόσο μεγαλύτερο πάχος του πολυστίβου ακαρθώδους επιθυλίου διασπείρεται η ατυπία αυτή. Έτσι, δηλαδή αν δεχτούμε αυτήν εδώ την περιοχή, θα την πούμε ότι είναι μια περιοχή υψηλόβαθμης κυταρικής δυσπλασίας ή υψηλόβαθμης ένδοεπιθυλιακής νεοπλασίας. Θέλετε να το τραβήξουμε και να πούμε ότι μπορεί να είναι ένα ενδοεπιθυλιακό καρκίνωμα, ένα καρκίνωμα in situ? Εντάξει, θα μπορούσε να το σκεφτεί κανένας, παρότι βλέπω κάποια στοιχεία, ας πούμε, ορίμανσης εδώ επάνω, με την έννοια ότι, δείτε εδώ, παρότι είναι βλενογονικό επιθήλιο, δείτε εδώ πάνω-πάνω τι κάνει, τι υλικό είναι αυτό, τι λέτε, παιδιά? Σαν κερατίνη είναι, έτσι. Οπότε υπάρχει έστω και μια στοιχειώδης ορίμανση, οπότε ας μείνουμε καλύτερα στο ότι είναι μία υψηλόβαθμη ένδοεπιθυλιακή νεοπλασία του τραχύλου, δηλαδή είναι ένα CIN, ας πούμε, 3. CIN 3. Γιατί την κυταρική δυσπλασία, όπως ξέρετε, παιδιά, την διαβαθμίζουμε σε χαμηλόβαθμη και υψηλόβαθμη. Αν δεχθούμε την προηγούμενη εικόνα, αυτήν εδώ, που είδαμε ότι ήταν κάποια κύτταρα που μας προβλημάτισαν ότι μπορεί να είναι κυλοκύτταρα, αλλά σίγουρα δεν είδαμε, ας πούμε, βασίφυλλα κύτταρα να καταλαμβάνουν μεγάλο, ας πούμε, ένα σημαντικό μέρος από το πάχος του πλακώδους του ακαρθώδους επιθυλίου. Αν θέλαμε εδώ, ας πούμε, να δώσουμε έναν βαθμό στην κυταρική δυσπλασία, εφόσον πιστούμε βέβαια πρώτα ότι είναι γνήσια η κυταρική δυσπλασία και δεν είναι κάτι αναγεννητικό κτλ., εδώ θα το λέγαμε χαμηλόβαθμη. Έτσι, εδώ θα τη λέγαμε χαμηλόβαθμη την κυταρική δυσπλασία.
ας μην μπούμε τώρα σε ιδιαίτερη ορολογία της περιοχής, γιατί αυτή είναι αντικείμενο της συστηματικής παθολογικής ανατομικής. Το επόμενο εξάμεινο, πρώτο Θεός, θα το δούμε. Ας μιλήσουμε με όρους γενικής παθολογικής ανατομικής. Α, η αναγεννητική ατυπία, όχι δυσπλασία, είναι αυτή που οφείλεται συνήθως όταν υπάρχει φλεγμονή. Γιατί όταν υπάρχει φλεγμονή, μπορεί κάποιοι πυρήνες να αγριέψουν. Αυτό όμως δεν είναι γνήσια κυταρική δυσπλασία, δεν αντικουπροσωπεύει δηλαδή κακόηθες δυναμικό στα κύτταρα, γιατί είναι κάτι που φεύγει όταν περάσει φλεγμονή. Πρέπει λοιπόν πρώτα να πιστούμε όταν βλέπουμε μια περιοχή ατυπίας. Πρώτα να πιστούμε ότι είναι περιοχή δυσπλασίας, κυταρικής δυσπλασίας, οπότε υπάρχει εν δυνάμει ένα κακόηθες δυναμικό που ακόμα δεν έχει διηθήσει, ή αν συνυπάρχει φλεγμονή, είμαστε κάπως επιφυλακτικοί στη διάγνωση της κυταρικής δυσπλασίας, λέμε υπάρχει μια ατυπία να επανεξεταστεί η περιοχή όταν περάσει φλεγμονή. Γιατί αν είναι μια αναγεννητική ατυπία θα έχει υποστρέψει, θα έχει φύγει, ενώ αν είναι μια γνήσια αλλίωση με κακόηθες δυναμικό, δηλαδή μια κυταρική δυσπλασία, θα επιμένει. Θα επιμένει. Οπότε κοιτάζουμε τώρα εδώ πέρα να δούμε την περιοχή αυτή, εφόσον είπαμε ότι έχουμε κιλοκύτταρα που διακρίνονται, τα κιλοκύτταρα εδώ, αν δεχτούμε ότι αυτά είναι κιλοκύτταρα, θα μπούμε στο πλαίσιο της χαμηλόβαθμης κυταρικής δυσπλασίας ή χαμηλόβαθμης ακανθόδους ενδοεπιθυλιακής αλλίωσης. Εδώ που είναι τα πράγματα σε μεγαλύτερο πάχος να διασπείρονται τα βασίφυλλα, έτσι τα κύτταρα με τους πυρήνες, θα μιλήσουμε εδώ ότι είναι μια περιοχή υψηλόβαθμης κυταρικής δυσπλασίας. Και να πάμε να δούμε τώρα λίγο και το επιθύλιο το αδενικό. Γιατί το αδενικό επιθύλιο ουσιαστικά, τι είπαμε παιδιά, είπαμε ότι είναι αυτό που είναι από κάτω και ενώ θα έπρεπε να συνέχεται με το πάνω επιθύλιο και να είναι και το πάνω επιθύλιο κυλινδρικό, εδώ το πάνω επιθύλιο είναι μεταπλασμένο, ακαρθοδός μεταπλασμένο. Για να δούμε όμως μερικές από αυτές τις αθροίσεις του αδενικού επιθυλίου που είναι, που προβάλλουν μέσα στο χώρο. Για να δούμε δηλαδή, αυτή είναι εδώ την αλλίωση. Εδώ πέρα. Είμαστε πρώτα απ' όλα σε μια προβολή μέσα στο χώριο. Ε? Βλέπετε το χώριο, παιδιά. Να, τι είδους επιθύλιο είναι αυτό? Και δείτε μάλιστα ότι είναι ένα επιθύλιο έτσι μονόστιβο και έχει, δείτε εδώ τι ωραία, εδώ πέρα που είναι κοντά το βασικό τριτιμόριο, όχι προάβλια, όχι προάβλια, επιφάνεια, έτσι το βασικό τριτιμόριο, αυτό είναι ένα κυλινδρικό επιθύλιο, είναι ένα αδενικό. Έχει καμιά δυσπλασία το αδενικό? Όχι, δεν έχει δυσπλασία το αδενικό, γιατί οι πυρήνες είναι βασικός κείμενοι, δηλαδή είναι κοντά στη βασική μεμβράνη, που είναι γύρω-γύρω εδώ. Αλλά μένουμε μόνο προς το πάνω στο κυλινδρικό επιθύλιο. Άρα, είναι κυλινδρικό επιθύλιο. Το άλλο τι είναι? Είναι το άλλο. Δείτε το εδώ το άλλο, παιδιά, έχει και κάτι μεγάλο σπίτι. Το άλλο είναι το ακανθοδός μεταπλασμένο. Το πλακώδες δηλαδή. Και τι έχει το πλακώδες? Για δείτε το. Πού συμμετέχει το πλακώδες? Δεν συμμετέχει στην κυταρική δυσπλασία που την είδαμε στο επιφανειακό. Δεν είδαμε το επιφανειακό ακανθόδες επιθύλιο και είδαμε, είπαμε αυτό έχει δυσπλαστικά χαρακτηριστικά. Το ίδιο το βλέπουμε και εδώ, να είναι όμως μέσα στο χώριο. Αν βάλουμε λοιπόν μικρότερη μεγέθυνση και καταλάβουμε ότι αυτά εδώ τα κύτταρα με τη δυσπλασία, τα ακανθοδός μεταπλασμένα κύτταρα με τη δυσπλασία, είναι μέσα στο χώριο, με τι μπορούμε να τα μπερδέψουμε? Τι λέτε, τι μπορεί να μας περάσει από το μυαλό? Αν βλέπουμε άτυπα κύτταρα και είναι μέσα στο χώριο και δεν είναι μόνο στο επιφανειακό, σκεφτούμε ότι αυτά μήπως είναι καμιά διήθηση. Τι είναι εκείνο που θα μας απομακρύνει από την έννοια της διηθήσεως? Για δείτε λοιπόν παιδιά εδώ αυτήν την άθληση που έχουν τα άτυπα κύτταρα. Για δείτε την εδώ πέρα. Για δείτε την εδώ πέρα. Τι λέτε, να είναι διήθηση ή να είναι απλώς μία προβολή
από το δυσπλαστικό επιθύλιο που το είδαμε επιφανειακά και απλώς δεν φαίνεται η συνέχεια, δεν φαίνεται η συνέχεια αυτής της προβολής προς το επιφανειακό επιθύλιο. Έτσι. Πρόκειται περί προβολής. Εδώ δεν είναι διήθηση. Για δύο κυρίως λόγους. Γιατί το περίγραμμα είναι αρκετά ομαλό, το βλέπετε. Άσε που εδώ έχει ήδη και το επιθύλιο το κυλινδρικό, οπότε φαίνεται ότι ήταν μετάπλαση η άλλη που είχε την ατυπία. Και κυρίως για να δούμε και το άλλο πράγμα που δεν είναι συμβατό τόσο πολύ με την, με την διήθηση. Για δείτε. Δηλαδή, τι εννοώ. Δείτε παιδιά πώς είναι εδώ πέρα το υπόστρωμα σε όλη την έκταση, που ουσιαστικά δεν ξεχωρίζει το στρώμα γύρω από αυτές τις δομές. Τι εννοώ. Ο καρκίνος όταν διηθεί συχνά, όχι πάντα, τι κάνει στο στρώμα. Τι μεταβάλλει το στρώμα, τι το κάνει το στρώμα. Τι λέτε. Τι αλλαγή κάνει στο στρώμα του. Συχνά, όχι πάντα, συχνά. Τι αλλαγή κάνει στο στρώμα ο καρκίνος. Τι λέτε παιδιά. Ναι, κάνει αυτή την λεγόμενη την ακυταρική, την σκυρώδη αντίδραση. Νέκρωση δεν κάνει στο στρώμα, νέκρωση μπορεί να πάθει ο ίδιος ο καρκίνος, μέσα. Γιατί δεν προλαβαίνουν τα νεοαγκία του να το θρέψουν. Το στρώμα λοιπόν συνήθως, όχι πάντα, αλλά συχνά κάνει φλεγμονή, όπως πολύ σωστά λέτε. Κάνει έτσι μια σκυρώδη αντίδραση, έτσι γίνεται ακυταρικό. Ακυταρικό το στρώμα, κάτι που ομολογώ εδώ πέρα δεν μπορούμε να πούμε ότι το βλέπουμε. Οπότε και πάλι απομακρυνόμαστε από την έννοια της διηθήσεως. Έτσι. Άρα αυτά εδώ παιδιά που είδατε, να δείτε ας πούμε πώς είναι το στρώμα γύρω από τις φυσιολογικές αδενικές δομές που προβάλλουν μέσα στο χώριο. Η συνέχειά τους είναι θέμα τομής, δεν φαίνονται πάντα η συνέχειά τους προς το επιφανειακό επιθύλιο. Βλέπουμε λοιπόν το στρώμα εδώ σε αυτές τις δομές που είναι φυσιολογικές και γύρω από μια πάλι στρογγυλή δομή η οποία έχει κάποια κιλοκύτταρα, δηλαδή φαίνεται ότι συμμετέχει στη δυσπλασία που είδαμε στο επιφανειακό επιθύλιο. Δείτε όμως και πάλι το ομαλότατο περίγραμμα και ότι το χώριο ουσιαστικά δεν διαφέρει από το χώρο, τη μορφολογία δηλαδή του συντετικού ιστού που ήταν στα, γύρω από τις άλλες δομές στις οποίες είμαστε σίγουροι ότι ήταν καλοήθης. Αυτό λοιπόν το στοιχείο μας απομακρύνει από την έννοια της διήθησης. Άρα ό,τι γίνεται εδώ πέρα γίνεται μέσα στο επιθύλιο, ενδοεπιθυλιακά. Οπότε ένας καλός καθαρισμός αυτής της δυσπλαστικής περιοχής απαλλάσσει πλήρως την ασθενή από την πιθανότητα κάποια στιγμή να γίνει ένας διαιθητικός καρκίνος, αρκεί η δυσπλαστική περιοχή να έχει καθαριστεί πλήρως και επί υγιών ιστών. Γιατί αν τα όρια, αν στα όρια των τεμαχιδίων που αφαιρέθηκαν, τα οποία κατά προτίμηση δεν είναι πολλά τεμαχίδια, αλλά είναι ένα πανασκεύασμα κονοειδούς εκτομής του τραχύλου. Αν όμως τα όρια έχουν δυσπλαστικά κύτταρα, πρέπει να το αναφέρουμε οπωσδήποτε στην ιστολογική μας έκθεση, γιατί τότε κινδυνεύει να έχει μείνει δυσπλαστική περιοχή στον επιθυλιακό ιστό μέσα στην ασθενή, που κάποια στιγμή να μπορέσει να μεταπέσει σε διηθητική κακοήθεια. Οπότε η νόσος πια δεν θα είναι τοπική, όπως είναι αυτή που βλέπουμε εδώ. Άπαξ και υπάρχει διήθηση, θεωρητικά υπάρχει πρόσβαση σε αγκιακούς κλάδους, οπότε πια η νόσος γίνεται εν δυνάμει συστηματική. Μπορεί να δώσει δηλαδή καταστάθηκε. Προχωρώ σε ένα άλλο νεόπλασμα, το οποίο είχε κυστική διαμόρφωση, ουσιαστικά παραμόρφωνε την μία οθήκη, την είχε κάνει έτσι σαν μια μπάλα και είχε ποικίλους χώρους, οι οποίοι χώροι έτσι μεταξύ τους
ξανά επικοινωνούσανε, για να δούμε. Εδώ βάλαμε αυτή τη μεγέθυνση, να δούμε λίγο την διαμόρφωση. Κοιτάξτε εδώ, όλα αυτά εδώ είναι κύστης που έχουν μία επένδυση επιθυλιακή, αυτή εδώ, και είναι στρώμα. Όλοι αυτοί έτσι κατά κάποιο τρόπο οι διακλαδιζόμενοι χώροι μας είχαν κάνει τη μία οθήκη, ήταν σαν μία μπάλα, έτσι. Και ήταν ουσιαστικά ένα κυστικό πολύχωρο, θα έλεγε κανένας, μόρφο. Δείτε εδώ, κύστης από τη μία μεριά, κύστης από την άλλη μεριά. Για να βάλουμε λίγο μεγαλύτερη μεγέθυνση, να δούμε την επένδυση αυτών των κύστεων και να καταλάβουμε τι ίστος επενδύει αυτές τις κύστες. Για να δούμε λοιπόν αυτή εδώ την περιοχή, εδώ πέρα. Για δείτε παιδιά, τι είδους θα λέγατε. Εντάξει, εδώ είναι το στρώμα, βλέπετε κάποια στρωματικά στοιχεία, κάποια αγκεία εδώ στο στρώμα. Για δείτε εδώ την επένδυση. Τι νομίζετε ότι είναι κύτταρα? Βεβαίως, είναι πρώτα απ' όλα μονόστιβο. Εξαιρετικά, ένα στίχος. Και πολύ σωστά μου λέτε ότι είναι κυλινδρικό επιθήλιο και βλενοπαραγωγό. Και μήπως ξέρουμε ποιο είδος βλενοπαραγωγού, αδενικού, κυλινδρικού επιθηλίου έχει έτσι τη βλένη? Τη βλέπετε πως είναι η βλένη πάνω-πάνω? Έτσι είναι προς την επιφάνεια, ας πούμε, την αυλική κατά κάποιο τρόπο. Παιδιά, είναι ίδιο, μπράβο, με τον ενδοτράχυλο που βλέπαμε πριν στο προηγούμενο πλακάκι, το φυσιολογικό αδενικό επιθήλιο. Άρα, είναι ένα κυστικό μόρφωμα, το οποίο επενδύεται από ενδοτραχυλικού τύπου βλενοπαραγωγό κυλινδρικό επιθήλιο. Φυσικά δεν διηθεί, το στρώμα κάτω εδώ είναι τελείως ελεύθερο. Πόσο διαφοροποιημένο λέτε να είναι αυτό το επιθήλιο, δηλαδή έχει καμιά κυταρική δυσπλασία, για να καταλάβω λίγο αν αυτό το κυστικό μόρφωμα θα μπορούσε κάποια στιγμή να μεταπέσει σε κακοήθεια. Τι λέτε, πόσο διαφοροποιημένο είναι το επιθήλιο σε αυτό το καλόιθες νεόπλασμα? Προσέξτε παιδιά να χρησιμοποιήσετε τον όρο τέλεια διαφοροποιημένο ή πλήρως διαφοροποιημένο. Γιατί αν το πείτε ότι είναι υψηλής διαφοροποίησης ή καλής διαφοροποίησης, αυτό σημαίνει χαμηλόβαθμη κακοήθεια. Και ο όρος αυτός είναι το grade 1 που αφορά σε κακοήθη νεοπλάσματα. Όταν λοιπόν ένα μη διηθητικό νεόπλασμα, καλόηθες νεόπλασμα που δεν διηθεί, δεν έχει καμία δυσπλασία, τότε το λέμε ότι είναι τέλεια διαφοροποιημένο. Πλήρως διαφοροποιημένο, σαν ένα ίδιο και απαράλλακτο δηλαδή με το φυσιολογικό του που βρίσκουμε στον ενδοτράχυλο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, εντάξει, εδώ το βλέπουμε σε έναν όγκο οθήκης. Δεν πάβει όμως να είναι και αυτό ένα πλήρως διαφοροποιημένο ενδοτραχυλικού τύπου, κυλινδρικό, βλενοπαραγωγό, επιθήλιο. Εντάξει, άρα δεν υπάρχει καμία κυταρική δυσπλασία. Καμία κυταρική δυσπλασία. Είναι ένα καλόηθες νεόπλασμα, το οποίο έχει και τη βλένη. Οπότε ποιος λέει να είναι ο κίνδυνος εδώ παιδιά από αυτή τη βλένη? Έτσι τυχόν τι είναι αυτό έτσι πολύ μεγάλο και σπάσει, μπορεί να πάει να χυθεί η βλένη και να μας κάνει πρόβλημα στο περιτόνιο. Έτσι. Μάλιστα. Και το τελευταίο μας πλακάκι αφορά στο κεφάλαιο της φλεγμονής την οργάνωση ενός εξυδρώματος φλεγμονώδους, το οποίο αρχίζει και γεμίζει τις κυψελίδες του πνεύμονα. Να παρατηρήσουμε λοιπόν εδώ μέσα στις κυψελίδες το φλεγμονώδες εξίδρωμα, το οποίο προφανώς έχει προέλθει από εξαγγείωση από τα τριχοειδή των μέσω κυψελιδικών διαφραγμαντίων. Και να δούμε σε αυτήν την κυψελιδική πνευμονία να γνωρίσουμε τα κύτταρα. Τα βλέπουμε εδώ παιδιά, αυτά που έχουν γεμίσει τις κυψελίδες. Το εξίδρωμα έχει ένα κυταρικό συστατικό, που είναι τα φλεγμονώδη κύτταρα, και έχει και ένα μη κυταρικό συστατικό. Βλέπετε αυτά εδώ τα τριχάκια. Το μη κυταρικό συστατικό είναι αυτό. Τι είναι αυτά τα τριχάκια που αποτελούν και αυτά μέρος του εξιδρώματος? Πάρα πολύ σωστά. Είναι οι νικοί.
Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα άλλα, το κυταρικό συστατικό. Για δείτε αυτό το κυταράκι πώς είναι. Για δείτε. Δείτε αυτό το κυταράκι. Να δείτε, παιδιά, αυτό. Δείτε τον πυρήνα του. Έτσι, μπράβο. Αυτά είναι τα ουδετερόφυλλα. Μάλιστα. Δεν είναι όμως όλα τα κύτταρα ουδετερόφυλλα. Δεν είναι οι πρωταγωνιστές της οξείας φλεγμονής, γιατί έχει και κάποια τα οποία ο πυρήνας τους δεν είναι έτσι λοβωτός. Να, αυτό εδώ, ας πούμε, είναι ουδετερόφυλλο. Το βλέπετε. Έχει λοβωτό πυρήνα. Το άλλο, το διπλανό του, είναι μονοπύρινο. Έχει στρογγυλό πυρήνα. Το μονοπύρινο είναι αυτό που λέμε μονοπύρινο φαγοκύτταρο, δηλαδή το μακροφάγο. Ο δεύτερος αγωνιστής της οξείας φλεγμονής, που έχει και αυτό εξαγγειωθεί. Ναι, το προηγούμενο νεόπλασμα, πολύ σωστά μου λέτε, αυτό της οθήκης, ήταν ένα αδένωμα που, επειδή είχε κυστική διαμόρφωση, ταυτοποιείται ως κυσταδένωμα, μπλενώδες. Πολύ σωστά. Πάμε τώρα εδώ. Λέγαμε λοιπόν ότι τα μακροφάγα είναι οι δεύτεροι αγωνιστές της φλεγμονής, της οξείας φλεγμονής, και θα προσπαθήσουν, αν τα ουδετερόφυλλα τα πάνε καλά και εξουδετερώσουν, ας πούμε, το βακτήριο, τον στρεπτόκοκο της πνευμονίας ή την κλεψιέλα, τότε τα μακροφάγα σαν σκούπες θα πάνε εδώ πέρα όλα αυτά τα κομματάκια της ινικής να τα αποδομήσουν για να μπορέσει να επιτευχθεί η λύση της φλεγμονής. Να γυρίσει δηλαδή ο ιστός στην πρώτη επιδράσεως του φλεγμονογόνου παράγοντα κατάσταση. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί υπό μία προϋπόθεση, παιδιά. Ποια είναι η προϋπόθεση? Τέλος πάντων, εδώ, επειδή πλήστες και ψελίδες έχουν εξίδρωμα, μπορεί να μιλήσει κανείς για το στάδιο της θεάς υπατώσεως, έτσι. Γιατί αν απλώς είχαμε εξαγγείωση πλάσματος, έτσι, τότε θα μιλούσαμε για την ερυθρά υπάτωση. Εδώ, αν παρατηρήσουμε, οι περισσότερες κυψελίδες είναι γεμάτες από εξίδρωμα, οπότε μιλάμε για την θεά υπάτωση, έτσι. Αλλά αυτό το στάδιο δηλαδή είναι κάτι που θα μας απασχολήσει πρώτο Θεός το φθινόπωρο, στο επόμενο εξάμηνο, που θα δούμε τις νόσους του αναπνευστικού. Εδώ το βλέπουμε τώρα το πράγμα από πλευράς γενικής παθολογικής ανατομικής. Οπότε θέλω να σας πάω εδώ σε μια περιοχή και να σκεφτείτε, να μου πείτε, γιατί σε αυτήν εδώ την περιοχή η λύση της φλεγμονής δεν είναι δυνατή, αντίθετα με αυτήν εδώ την περιοχή. Σας τη δείξω, αυτό που βλέπαμε πριν δηλαδή, που εδώ η λύση της φλεγμονής είναι πιθανή. Για να δούμε. Γιατί δηλαδή να λέω ότι εδώ η λύση της φλεγμονής σε αυτές εδώ τις περιοχές είναι πιθανή, ενώ, να κάνουμε τα μαθήματά μας διαζώσεις, βεβαίως, μακάρι, πολύ σωστά, πολύ ωραία ευχή, και ελπίζω να πραγματοποιηθεί, και πιστεύω πως θα πραγματοποιηθεί. Πάμε να δούμε τώρα εδώ. Εδώ, παιδιά, γιατί νομίζετε ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί λύση? Και δείτε εδώ τι γίνεται. Πάμε να δούμε τα κύτταρα εδώ πέρα. Γεμάτο ουδετερόφυλλα, γεμάτο ουδετερόφυλλα είναι. Τι λέτε εδώ πέρα, γιατί εδώ δεν μπορεί να επιτευχθεί λύση της φλεγμονής? Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Γιατί εδώ, παιδιά, έχει καταστραφεί τελείως η αρχιτεκτονική του ιστού. Δεν βλέπουμε που είναι τα μεσοκυψελιδικά διαφραγμάτια. Εδώ έχει γίνει δηλαδή μία ρευστοποιός νέκρωση, μια διαποίηση. Εδώ, κοιτάξτε πόσα πολλά φλεγμονώδη κύτταρα υπάρχουν και δεν υπάρχει αρχιτεκτονική. Δεν, ενώ πριν, εκεί που βλέπαμε το εξίδρωμα, υπήρχαν τα μεσοκυψελιδικά διαφραγμάτια. Εδώ έχει γίνει η περιοχή της ρευστοποιού νεκρόσεως. Αυτό το υλικό δηλαδή είναι πίον, οπότε έχει γίνει ουσιαστικά μια αποστηματοποίηση, έχει γίνει μια κοιλότητα που είναι γεμάτη από τα ουδετερόφυλλα, τα βλέπετε εδώ, τα ουδετερόφυλλα, και έτσι έχει καταστραφεί ο ιστός. Με τις επανορθωτικές διαδικασίες δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο παρά μια περιοχή ίνωσης εκεί πέρα, όταν αποδράμει η φλεγμονή. Δεν μπορεί να αποκατασταθεί η αρχιτεκτονική
του πνευμονικού παρενχήματος. Αυτό λοιπόν είναι μια επιπλοκή της πνευμονίας, η διαποίηση και η καταστροφή του ιστού που αποτρέπει την σωστή επανόρθωση. Την λύση δηλαδή, αποτρέπει τη λύση της φλεγμονής. Οπότε ολοκληρώσαμε και με το πλακάκι της λοβόδους πνευμονίας και την περιοχή του αποστήματος, την επίδειξη. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, παιδιά, τώρα που έχουμε ολοκληρώσει όλα μας τα πλακάκια? Θέλει κάποιος να ενεργοποιήσει το μικρόφωνο του και να μου πει κάτι? Καλή επιτυχία στις εξετάσεις. Θα πάτε πάρα πολύ καλά και στις προαιρετικές πρακτικές εξετάσεις και με τις στις εξετάσεις, ναι, τις προαιρετικές πρακτικές θα σας παρουσιάζεται και το κάθε πλακάκι με ένα ιστορικό. Βεβαίως. Εσείς ξέρετε όμως ποια είναι τα πλακάκια και έτσι εύκολα θα βλέπετε και τη μορφολογία και θα καταλαβαίνετε. Ο Βίχας θα ήταν παραγωγικός. Βεβαίως. Γιατί ήταν γεμάτος εξίδρομα, θα έβγαζε φλέμανι. Βεβαίως. Με πίεση. Πολύ ωραία. Άλλη ερώτηση. Θα ενημερωθείτε συντομότατα. Θα είναι ένα πλακάκι εξέταση. Ναι, ένα πλακάκι, γιατί δηλώσατε πάρα πολύ και δεν έχουμε χρόνο για παραπάνω. Θα είναι ένα πλακάκι, θα παίρνετε το συνένα και μετά θα γράψετε, είπαμε, ένα θέμα λιγότερο στην εξέταση, την διαζώσεις γραπτή εξέταση, που θα ενημερωθείτε στο συντομότερο δυνατό πότε θα είναι οι δηλώσεις. Έτσι, γιατί η ημερομηνία καλώς εφόντων των πραγμάτων είναι η 14η Ιουνίου. Έτσι. Να μα ρωτήσετε και τη θεωρία για την κάθε νόσο, που στην πρακτική εξέταση, την πρακτική εξέταση του πλακιδίου. Όχι βέβαια, ποια θεωρία. Τη θεωρία θα την εξεταστείτε με το καλό στην κανονική εξέταση. Καμία θεωρητική ερώτηση δεν θα κάνω στην πρακτική εξέταση. Μόνο θα αναγνωρίσετε αυτό που σας δείχνω, θα το ονομάσετε, θα έχετε ανοιχτή την κάμερα όταν γίνεται η εξέταση, θα πάρετε το συνένα και θα τελειώσουμε. Η εξέταση θα κρατάει. Μπορεί να κρατήσει και η κανονική εξέταση, η πρακτική, 5 δευτερόλεπτα. Δεν είναι για θεωρία. Θεωρία θα υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, οι περισσότερες συνδυασμένες με ιστορικά και με εικόνες, στη διαζώσεις γραπτή εξέταση, την οποία πάλι σας τονίζω, να μην σας αγχώνει, έτσι, γιατί εφόσον παρακολουθήσετε τα μαθήματα αυτά, θα ξεκινάμε από την εικόνα και κάνετε έτσι μια καλή ανάγνωση του συγγράμματος, ανά αντίστοιχη διδακτική ενότητα, και δείτε και τα έγγραφα των συναδέλφων, της διαφάνειας, θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε πάρα πολύ καλά και στη διαζώσεις γραπτή εξέταση. Μας λένε, γιατί βάζετε, λέει, δύσκολα και είστε ποιικείς. Μα βάζουμε δύσκολα για να δείξουμε το βάθος της επιστήμης που ασχολείστε και είμαστε ποιικείς, γιατί φυσικά είστε στο τέταρτο εξάμεινο και δεν είστε στο πτυχίο. Θα πούμε, λέει, λοβόδη πνευμονία και τέλος. Ναι, δεν θα πεις λοβόδη πνευμονία και τέλος, γιατί μπορώ να σου βάλω εγώ σε ένα εξίδρομο και να σου ζητήσω να μου αναγνωρίσεις το ουδετερόφυλλο. Έτσι δεν είναι. Οι διαζώσεις γραπτή εξέταση είναι βασισμένες σε περιστατικά και αυτοί, όπως τα μαθήματα που κάνετε, κατά το πλείστον. Όχι ότι δεν θα υπάρχουν και απλές θεωρητικές ερωτήσεις που θα βγαίνουν από την ανάγνωση, την καλή ανάγνωση του συγγράμματος και των εγγράφων, των αρχείων δηλαδή που έχουμε στα έγγραφα. Σε ορισμένες νόσους που υπάρχουν στο βιβλίο, αλλά όχι στα έγγραφα. Να δώσουμε έμφαση? Όχι. Δεν θα δώσετε έμφαση, θα ξέρετε ότι υπάρχουν, αλλά δεν θα δώσετε ιδιαίτερη σημασία. Είπαμε, είναι τα θέματα κάπως δύσκολα για το επίπεδό σας επειδή είστε στο τέταρτο εξάμεινο, αλλά ακριβώς επειδή είστε νωρίς, είναι επιοικέστατη η βαθμολόγηση, οπότε δεν έχετε κανένα λόγο να μην συμμετάσχετε στη διαζώσεις γραπτή εξέταση. Τώρα θα μου πείτε, εσείς θα προτιμούσατε να ήταν και εύκολα τα θέματα και επιοικής η βαθμολόγηση, αλλά αυτό θα σήμαινε λίγο ξεφτύλα, οπότε ναι, μεν θα ήμασταν όλοι ευχαριστημένοι, αλλά θα είχαμε κάνει μια τρύπα στο νερό, φοβάμαι. Άλλο θέμα? Συγγνώμη. Ορίστε, παρακαλώ. Η κατανομή έχει βγει για το... Ήδη φτιάχνεται η κατανομή, θα ανακοινωθεί συντομότατα. Να ξέρετε ποια παιδιά είστε τη Δευτέρα. Έχουμε πιάσει όλη την άλλη εβδομάδα και δύο μέρες από τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Δευτέρα και Τετάρτη. Τις μεθεπόμενες. Πότε θα ανακοινωθεί στο e-class? Βεβαίως, θα βάλουμε την κατανομή στα έγγραφα και θα υπάρξει και ανακοίνωση που θα σας παραπέμπει στα έγγραφα να δείτε. Αλλά θα είστε, παιδιά, τις ώρες και τις ημέρες που είστε. Μην με τρελάνετε και ψάχνω να σας βρω στις καταστάσεις εκτός από εκείνες τις ημέρες. Για να τελειώνουμε, γιατί έχετε δηλώσει πολύ. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο και καλή μελέτη. Να είστε καλά. Θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα. Μην ανησυχείτε καθόλου. Μην έχετε άγχος, νευριάζω. Λοιπόν.